Και θα συνεχίσουμε, Χριστιανά μου, με κάτι άλλο έτσι πολύ παράξενο και κυπριακό. Έτσι, γιατί πρώτον μπορούμε στα φαγητά. Αυτή τη φορά καταφέραμε να κάνουμε τη διαφορά. Καθώς κάποιοι Κύπροι από τη Βρετανία έστειλαν fish and chips στο διάστημα. Mm-hmm. Fish and chips, ναι, στο διάστημα. Ακριβώς. Έχουμε τα πλάνα. Θέλω να δείτε έτσι λίγο τα πλάνα, τι κάνουν, καθώς τα λέμε. Πρόκειται για τον Γιώργο Παπαδάμου. Είναι ιδιοκτήτης γνωστής αλυσίδας φαγητού στο Λονδίνο. Και έγινε ο πρώτος άνθρωπος που κάνει αυτό το πράγμα, καθώς ήθελαν έτσι να πετάξουν το φαγητό πάνω από την ατμόσφαιρα της γης. Ενώ... Τώρα επίεν, ας πούμε. Ναι, και να πούμε ότι είναι, πήγε σε ύψος 4 φορές πιο ψηλό από εκεί που πετούν τα ιδιατικά αεροπλάνα. Περίμενε ένα Έφτασε ποτέ στο διάστημα. Είναι εκεί που το βλέπουμε διάστημα, τώρα. Ναι, αυτό που βλέπουμε. Το πλάνο που έχουμε. Πώς το έστειλα. Απλά είναι φαν ποτέ οι αστροναύτες, φαντάζομαι. Καλά, όχι, ναι, γιατί το έβγαλαν κανονικά. Το πάει. Ναι. Και λέει δεν πετάσσονταν οι πατάτες. Υποτίθεται ότι όλα πετούν, παιδιά, στο διάστημα. Κολλήσαν τα μια πατατούα, ένα κομματάκι από το ψάρι, δεν έφυγε. Πάντως, σύμφωνα με τους ίδιους, λέγεται ότι κομματούι. Έφτασε σε υψόμετρο, όπως είχαμε πει και πριν, 4 φορές μεγαλύτερο από αυτό που πετάνε τα ιδιωτικά αεροπλάνα. Φτάνει στο διάστημα, έτσι, σε αυτό το υψόμετρο. Ούτε καν το λεμόνι είναι τα ράκια. Πρέπει να κινείται, ναι, αλήθεια, δεν τα σκεφτήκαμε. Πες ότι είναι όλα κολλημένα. 4 φορές δηλαδή πιο ψηλά από εκεί που πετάνε αεροπλάνο είναι το διάστημα. Δεν ξέρω, Χριστιανά. Μπορεί να βγαίνει πάνω, ναι. Εγώ νο... Εκεί, delivery στο διάστημα. Ναι. Πάντως... είναι μια πάρα πολύ καλή διαφήμιση. Ναι, πάρε... θα μπορούσε. Παιδιά, αφού είναι Κυπρέα, μπορούσε να στείλουν και φουκού. Μπράβο. Σε συνεργασία με το φτιάχνουν να βάλουν μια φουκού με σούβλα και πετάς. Ναι, 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 γιατί. Στο Λονδίνο όμω είναι το. Η Κύπρη είναι με τα fish and chips. Όχι. Στο Λονδίνο πάρα πολλοί Κυπρέοι πάνε να φουκούν τη φουκού του. Εντάξει, ναι, αλλά και πολλοί με το fish and chips. Να πούμε ότι έμεινε εκεί για 4 ώρες, έτσι όπω το βλέπουμε. Και ήταν σε θερμοκρασία πλην 60 βαθμού. Αυτό είναι βίντεο κατασκευασμένο, δεν είναι. Ναι, είναι βίντεο κατασκευασμένο αυτό. Σιγά που έστειλα. Καλά, και πώς τις έστειλαν τις πατάτες και το ψαράκι. Έτσι, έβαλαν τις φούστες. Πώς. Τι, βλέπουμε έναν αυτό που απλά ανεβαίνει. Έλατε, από ό,τι εγώ να μέσα στον green μας. Εμείς πώς κάνουμε τα γυρίσματα. Πώς κάναμε τα γυρίσματα. Έτσι ακριβώς όπως το βλέπεις το. Μπορεί να. Δεν το. Ότι εγκίνεται καθόλου. Περίμενε. Είναι. Προσθέθηκε σε μετεωρολογικό μπαλόνι. Α, και το μετεωρολογικό μπαλόνι είναι γύρισε λίγο μπότσι, λίγο ποδά να παίζει μια πατάτα έτσι δεξιά-αριστερά. Είχαν τα ούλα ετοιμάσει. Μέχρι και η πατάτα που εξέχει λίγο από τα κουτί είναι εκεί. Καθόλου τη διάρκεια. Δεν τράξει τίποτε πάνω. Ποιον τρύπημα περνάει που. Για να δούμε. Εδώ να δούμε στο τέλος. Λοιπόν, θα σας δείξουμε πού τρυπάει η εικόνα, γιατί είναι green αυτό που έχουν κάνει. Είναι... Θα σας δείξουμε και εμείς το τοίχο μας εδώ, τον green. Θέλετε να πείτε, γελάσαμε μας τώρα. Συγγνώμη, είναι καμά φάρσα. Έφτασε η φάρσα στην Κύπρο. Και εμείς έβαλαμε το και μες στα νέα μας. Εντσι στείλα μας, απλά κάνουμε τους διαφημίσεις. Θέλετε διαφημίσεις, εμείς δεν υπάρχει στην Κύπρο. Α, εντάξει. Να, φεύγουν όλα εκεί, παιδιά. Το κουτί χάνεται, εξαφανίζεται, ξαναβρίσκεται. Αυτό είναι γύρισμα που έχουν κάνει. Κοιτάξτε εδώ το κουτί. Πάντως, ό,τι και να έκαναν, έγινε viral. Εντάξει, ψεύτικο βίντεο έγινε viral. Ναι. Μαϊμού βίντεο έγινε viral. Ναι, καταφέραν έτσι να αυξήσουν τις πωλήσεις τους οι κύριοι όμως εκεί. Ξέρεις εμένα τι μου κάνει εντύπωση. Κάτι έπιασε ταυτή μου πριν ότι ο ένας από αυτούς που δουλεύει εδώ είναι αδερφός μιας συναδερφού μας. Δεν κατάλαβα. Συνάδελφός μας έχει έναν αδελφό που δουλεύει εδώ. Πού εδώ? Εκεί. Α, εκεί. Εδώ, εκεί, εκεί. Στο διάστημα είναι στα fish and chips. Και δεν τους έβλεπα να μεν το... Δηλαδή ήταν... Μιλούσαν για ένα πραγματικό γεγονός, όχι για έναν κατασκευασμένο. Αυτό το πράγμα είναι... Εκτός και αν είναι μια πλεκτάνη... Θα το ψάξουμε καλύτερα. Και αυτή. Θα το ψάξουμε καλύτερα να δούμε τι γίνεται. Θα επικοινωνήσουμε μαζί τους να δούμε τι θα μας πούν. Με τον κύριο Γιώργο. Με τον κύριο Γιώργο. Άντε, Αντρέα, μου γλυκά στο χέρι σου. Ή τον αδελφό. Και στον κύριο Γιώργο να δούμε. Ή αν μας βλέπει αυτή τη στιγμή, καλύτερα να επικοινωνήσει αυτό. Ναι, αν μας βλέπει κάποιος έτσι. Στο πόρταλ μας έχει συνέντευξη. Στο πόρταλ μας. Ο Πέτρος που του έκανε. Α, αλήθεια, ρε παιδιά. Στο Αλφα Νιούς έχει συνέντευξη που του έκανε. Αν καταρρύψαμε το βίντεο, θα πάρω από τζέρα.
αλήθεια. Το 86 ξεκίνησε το πρώτο fish and chips και έχει τα τρία μεγαλύτερα στον κόσμο. Είπε να επεκταθεί μέχρι το διάστημα. Λοιπόν, ναι, αλλά πάλι τρυπά. Αφού λένε οράμα. Όχι, Χριστιανά, μα αφού και ο σκηνοθέτης μας είναι μας τρυπά. Και ο σκηνοθέτης μας είναι ο καλύτερος. Το τρυπά, να πούμε ότι αυτά τα γυρίσματα γίνονται που λέμε τρυπά και δεν τρυπά και όλα αυτά γίνονται μπροστά σε έναν πράσινο τοίχο που εκεί μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις. Δηλαδή μπορούμε αύριο να δείξουμε ότι είμαστε στις Μπαχάμες. Όπως κάναμε το γύρισμα του Survivor. Έτσι να βγούμε μια μέρα. Αύριο θα κάνουμε γύρισμα με το φεγγάρι. Έρχεται ο κύριος Φέσιας, μάλιστα, από το Alpha News. Ναι, ναι, μάλιστα, πολύ ωραία. Αρχωστείτε, παιδιά. Ελάτε, κύριε Φέσια, μέσα. Έλα, το μικρόφωνο. Έλα, ρε Θοδωρή μου. Έτσι. Έλα, Λούκα μου, εδώ να δούμε. Τι γίνεται. Μα μπορεί να τον επέμπαιξαν και το Φέσια. Γεια σου, Λούκα μου. Λοιπόν, πες μας για αυτό το βίντεο. Είναι αληθινό, είναι ψεύτικο. Φυσικά και είναι αληθινό. Παναγία μου, ο κύριος Σωτήρης. Τρυπά ή εν τρυπά. Ο κύριος Σωτήρης ανέθεσε σε ιδιωτική εταιρεία από τη Βρετανία να του ετοιμάσουν και να του στείλουν τη μερίδα fish and chips στο διάστημα. Μιλήσαμε πριν από λίγο μαζί του. Θα έχουμε και Skype συνέντευξη απόψε στο δελτίο μας. Είναι πέρα για πέρα αληθινών. Έχει επιβεβαιωθεί και από κανάλια της Βρετανίας που έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Και βρεθήκαμε εμείς οι έξυπνοι. Για το συγκεκριμένο. Ό,τι τρυπά. Έχει επιβεβαιωθεί από τον BBC το ίδιο που έδειξε ενδιαφέρον για να προβάλλει το συγκεκριμένο. Καλά. Το BBC έκανε λάθη. Κάνει. Όπως και εμείς. Τα δικά μας κανάλια. Μιλήσαμε, όπως σας είπα, με τον κύριο Σωτήρη. Είναι ένας πολύ πετυχημένος επιχειρηματίας στη Βρετανία. Έχει ήδη τρία εστιατόρια και διαχειρίζεται σε τρεις διαφορετικές πόλεις. Δεν είναι η πρώτη φορά που απασχολεί τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης, έχω να σας πω. Έχει κερδίσει το πρώτο βραβείο σε διαγωνισμό του BBC σε σχέση με το καλύτερο εστιατόριο fish and chips. Ο κύριος Σωτήρης μας είπες. Μάλιστα. Για να ξέρω σε ποιον απολογηθώ. Στον κύριο Σωτήρη Χριστιανά. Έχει, όπως σας είπα, κερδίσει το πρώτο βραβείο σε διαγωνισμό για το καλύτερο εστιατόριο fish and chips και έχει γνωρίσει και την Βασίλισσα Ελισάβετ, Χριστιανά μου. Γιατί ο συγκεκριμένος άνθρωπος έλαβε συμμετοχή σε έναν πρόγραμμα φιλανθρωπικών για να στήσουν έναν θάλαμο σε κάποιον παιδικό νοσοκομείο, 28 άτομα και ήταν ανάμεσα στους καλεσμένους της Βασίλισσας Ελισάβετ για να... Για να τους τιμήσει. Για να τους τιμήσει για το συγκεκριμένο. Συγγνώμη, ο κύριος Σωτήρης θα είναι απόψε στο δελτίο ειδήσεων. Βεβαίως, Skype συνέντευξη την έχουμε πάρει πριν από λίγο. Μοντάρετε για να καταλάβεις, Χριστιανά μου, και έχω να πω και κάτι. Είναι συγχωριανός μου, είναι που το αυγό. Μάλιστα, πολύ ωραίο. Παιδιά, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Εγώ θέλω πάρα πολύ να δω τον κύριο έχει Σωτήρη. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, αλλά τελικά τρυπά ή εν τρυπά. Στα μάτια γίναμε αρκετά ρεζιλιπαρδάρα. Έχει φτάσει αρκετά πιο ψηλά η μερίδα του fish and chips σε σχέση με το σπέτι. Πώς δεν επέτασε μια πατατούα, το λεμονάκι, το fish, έμεινε το fish. Έφτιαξε το η ιδιωτική εταιρεία με τέτοιον τρόπο, έδεσε το σε μετεωρολογικό μπαλόνι και πήγαν σε θερμοκρασία πλην, συγγνώμη, 60 βαθμών Κελσίου, Χριστιανά. Που πήγαινε στο διάστημα, δηλαδή, το fish and chips. Και έχω να σας πω ότι ερωτήσαμε τον εάν η εξωγήινη αρέσει του το fish and chips του κυρίου Σωτήρη τι θα κάνει και είπε μου θα κάνω delivery στο διάστημα αλλά δεν μπορώ να πάω να ανοίξω έναν εστιατόριο. Δηλαδή ένα λεπτό, άμα ο κύριος Σωτήρης έστειλε μερίδα fish and chips στο διάστημα μπορεί να μας στείλει μια από το Λονδίνο στην Κύπρο. Σιάστο, έτσι πως τα κάναμε. Μπορεί να είναι το επόμενο κύμα. Όχι, να σου πω κάτι, μίλησες με τον κύριο Σωτήρη, είπες μας. Θέλουμε να τον παρακαλέσεις, αν μπορούμε και θα τον δούμε και εμείς το βράδυ στο δελτίο, γιατί θέλω πάρα πολύ να δω τον κύριο Σωτήρη και μπράβο στον άνθρωπο, του βγάζουμε το καπέλο, μετά που είπαμε ότι ψευτικό το βίντεο εμείς. Τέλος πάντων. Λοιπόν, κύριε Σωτήρη μου, ειλικρινά απολογούμε, πραγματικά δεν νομίζω ότι ψευτικό το βίντεο, να σας πω την αλήθεια, έντσι να πω ψέμα, νομίζω ότι ψευτικό, αλλά απολογούμε πραγματικά. Και με ευκολία κιόλας εμείς, το τρυπά, έντρυπα, κάνεις, αιτιολογήσαμε το. Και θα δείτε όλη τη συνέντευξη που μας έδωσε ο κύριος Σωτήρης και μας λέει πάρα πολλά και ενδιαφέροντα για τη ζωή του στην Βρετανία, για το συγκεκριμένο θέμα με το fish and chips στο διάστημα.
αυτό που σας είπαμε την Βασίλισσα. Πότε θα έρθει η Κύπρο ο κύριος Σωτήρης? Στο alphanews.live. Ο κύριος Σωτήρης, θέλουμε να ρωτήσεις πότε θα έρθει η Κύπρο, θέλουμε να του στείλουμε ανοιχτή πρόσκληση για την εκπομπή μας. Θα έρθει πάρα πολύ σύντομα. Αλήθεια, ναι, ναι. Θα μας δώσεις μετά το τηλέφωνο Λούκα μου να επικοινωνήσουμε. Τον πιάσω τον άνθρωπο να του πω συγγνώμη. Γεια μου, Θεέ μου. Απόψε λοιπόν στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Και σε λίγο στο alphanews.live όλη η συνέντευξη του κυρίου Σωτήρη. Πολύ ωραία. Και μετά επέστρεψε πίσω. Όχι, φαντάζομαι αφήσαν τόσο διάστημα. Ποιο είναι να φάει μετά. Αφού είχε μια κάμερα πάνω, η κάμερα έπρεπε να. Όχι, τελικό. Αυτές είναι οι διαδικασίες που κάνει η εταιρεία. Με αρκετά μεγάλο κόστο, έχω να σα πω. Γιατί ήθελε να το κάνει ο κ. Σωτήρης. Εντάξει, θα δούμε και στη συνέντευξη. Ήθελε να τον πει BBC, είδαμε. Ήθελε να γίνει ο πρώτο Κύπριο που στέλνει fish and chips στο διάστημα. Είναι κάτι για το οποίο τον κάνει πάρα πολύ περήφανο όλε αυτέ οι πρωτιέ που έχει πετύχει σαν Κύπριο απόδημο. Στη Βρετανία και ήθελα να κάνει και τούτο. Μπράβο το άνθρωπο. Το βήμα να σας πω ότι τα σκύπτρα της επιχείρησης του αναλαμβάνονται τα παιδιά του σιγά σιγά που είναι και νεότεροι και έχουν έτσι πιο φρέσκες ιδέες, πιο μοντέρνες. Ναι, αλλά και ο κύριος Σωτήρης μια χαρά το έφερε, που το έφερε έτσι. Ναι. Μια χαρά. Ο άνθρωπος ήταν ο πρώτος που άνοιξε το πρώτο fish and chips που μας έλεγε ο Θεόδωρος προηγουμένως. Όχι, έχει την μεγαλύτερη αλυσίδα εστιατορίων. Δεν είναι takeaway ή fast food. Είναι εστιατόρια fish and chips. Και μάλιστα σε μία από τις μεγαλύτερες τουριστικές περιοχές της Αγγλίας, που έχει ανοίξει Χριστιανό μου σε μία αποβάθρα. Είναι εντυπωσιακό. Αλήθεια. Ναι. Μπράβο. Απόψε λοιπόν στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων και στο Alpha News θα δούμε τη συνέντευξη του κύριου Σωτήρη. Λούκα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σε καλά, ευχαριστούμε. Παναγία μου, Θεέ μου, γίναμε ρεζίλια. Κάτσε τώρα, απολογήθηκε. Λοιπόν. Απολογήθηκε πολλές φορές. Ναι, πραγματικά, κύριε Σωτήρη μου, ζητώ συγγνώμη. Ξέρω ότι μπορεί να μην μας βλέπετε αυτή τη στιγμή, αλλά μπερδεύει. Εγώ νιώθω ότι πρέπει να πω συγγνώμη. Σε περίπτωση που το βίντεο. Επειδή επηρεάζει μας τόσο πολύ η τεχνολογία, φαίνονται μας όλα τεχνολογικά κατασκευασμένα. Ναι, έχουμε μια δικαιολογία, δεν μπορεί να πει. Πραγματικά ήμουν και σίγουρη ότι είναι πιο ψευτικό το βίντεο, όπως το έκαναμε και εμείς με το Survivor, το παιχνίδι και όλα αυτά. Τι τρυπά, είπαμε. Τι δεν τρυπά. Τρυπά ή δεν τρυπά. Φαίνω να φάω νερό. Τέλος πάντων, εντάξει, κάμε την πατάτα μας για σήμερα. Ας πάμε να δώσουμε κανένα δώρο για διαγωνισμό. Πάντως, αν κάμουν την ιδέα με τη φουκούνα, να μας την κατοχυρώσουσα. Ναι, το επόμενο που θα στείλει ο κύριος Σωτήρης νομίζω είναι τη φουκούνα να μένει. Έτσι. Είναι να γυρίζει σουβλό απάνω, ώστε να πάει. Για να μελλοντίνο θα τον προτιμήσω τον κύριο Σωτήρη. Μάλιστα, βεβαίως, εννοείται. Παιδιά, δεν έχω φάει ποτέ fish and chips. Αλήθεια. Ναι. Εντάξει. Να μας στείλει. Μα στείλει γύρω στο Λονδίνο. Μα στείλει στο Λονδίνο, από το Λονδίνο στο Φενκάρι. Μπορεί να μα στείλει από το Λονδίνο. Πώ είναι αυτό, Λονδίνο.